χρόνια πολλά, ληστός ο Θεός. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας έχουμε κάποια στιγμή και εσάς εδώ στο στούντιο, ευελπιστώ, έτσι. Ναι, ναι, για και να... εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν. Και θα έρθω και από εκεί να διαδώσεις, να τα πούμε και από έτσι, κοντά. Έτσι. Λοιπόν, τι λέει το Μέρα 25, τι πρεσβεύει αναφορικά με την οικονομία. Ακούσαμε λίγο τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας πριν, ο οποίος είναι Ανδρεαδάκη. Ένα νέο παιδί κι αυτό. Για πάμε. Ναι. Το εύχομαι, καταρχάς να το πω συγχαρητήρια που νέος άνθρωπος ασχολείται με την πολιτική. Είναι λίγο δύσκολο, διότι η πολιτική αυτά τα χρόνια εκπέμπει έτσι μια δυσοσμία. Είναι λίγο νοσηρό το κλίμα τη και δεν είναι ελκυστική για τον νέο να ασχοληθεί. Και το εύχομαι και καλή επιτυχία. Ίσως και να αποτελεί όμως και έναν λόγο να πολιτευτεί κάποιος, γιατί αυτό... Για να αλλάξει τα κατοχήμενα. Ακριβώς. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε όθηση, πιθανότητα και την κυρία Βρεαδάκη να θέλει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά αυτό κρατάμε αυτό, λοιπόν. Ωραία. Να πω λίγο ότι, όπως είπατε στην αρχή, πρώτη φορά ασχολούμαι και εγώ ενεργά, τόσο ενεργά με την πολιτική. Πάντα ήμουν πολιτικοποιημένος. Ποτέ δεν ήμουν κομματικοποιημένος, ποτέ δεν ήμουν γεγραμμένος ή οτιδήποτε σε κάποιο κόμμα. Και ο λόγος ήταν γιατί δεν με εξέφραζε κάτι από τα κόμματα που υπήρχαν. Όταν δημιουργήθηκε το DiEM25, το πανευρωπαϊκό κόμμα, και κατόπιν το παρακλάδι του ΜΕΡΑ25, έχω κάνει την εγγραφή μου στο DiEM αρχικά, διότι σαν κόμμα και σαν Γιάννης εγώ, αλλά και σαν κίνημα το ΜΕΡΑ25, είναι αρχικά πανευρωπαϊκό. Είμαστε διεθνιστικό κόμμα, δεν είμαστε κάποιο κόμμα το οποίο θέλει να είναι... Πρεσβεύει το να είμαστε μόνοι μας στον κόσμο και δεν θέλουμε άλλους και εκτός Ευρώπης κτλ. Όχι, δεν είμαστε κάτι τέτοιο και εγώ προσωπικά δεν είμαι κάτι τέτοιο. Με εκφράζει αυτό, με εκφράζει ο πολιτικός πολιτισμός που εκφράζει το κόμμα και το κίνημα και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και αυτά οι αρχές του, τέλος πάντων, και αυτά με τράβηξαν και ασχολήθηκα με την πολιτική που δεν είχα καμία... Ας το πω διάθεση, η αλήθεια είναι, να ασχοληθώ με τα πολιτικά. Απλά σκέφτηκα ότι αργότερα το παιδί μου, τα παιδιά όλων μας, ίσως φτάσουν σε μια ηλικία σε 15-20 χρόνια και να μου πούνε εσύ, φίλε μου, τι έκανες για να αλλάξεις αυτό το νοσηρό κλίμα, τι έκανες για να αλλάξεις τα κακοσκήμενα, ποια ήταν η προσπάθειά σου. Όπως εγώ γύρισα και το είπα σε ανθρώπους της μεγαλύτερος από μένα, ότι κάποιες επιλογές που κάνετε στο παρελθόν μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας οδήγησαν. Οπότε, για να μην φτάσω εκεί και να με ρωτήσει η κόρη μου, μπαμπά, εσύ τι έκανες, αποφάσισα να ασχοληθώ πιο ενεργά. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα κακώς κείμενα, κύριε Φρυσούλη, που θέλετε να αλλάξετε και σας παρακίνησαν να μπείτε σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα, αλλά και γενικότερα στην πολιτική. Ναι, όπως σας είπα, ήμουν πάντα πολιτικοποιημένος, παρακολουθούσα πάντα την πολιτική, ακούω τους πάντες, έχω ειδικό άοτα, δεν έχω πρόβλημα να ακούσω τον οποιοδήποτε, να συζητήσω με τον οποιοδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει από που έρχεται, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε πάντα για το δημοκρατικό τόξο, έτσι, δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Μάλιστα. Με την ακροδεξιά ή με φασίστες. Μιλάμε με ανθρώπους που ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, ας το πούμε, πολιτεύματος. Συζήτηση θέλει γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι. Κάποια στιγμή δεν την κάνουμε, τι εννοούμε ακριβώς. Ναι, θα το συζητήσουμε και αυτό, αν θέλετε, παρακάτω. Τα τελευταία, λοιπόν, 15 χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ και όλα αυτά που ζούμε. Εν τω μεταξύ, εμένα, η κρίση προσωπικά με βρήκε πάνω στο δημιουργικό σκέλος της ηλικίας μου ηλικιακά. Οπότε αντιμετώπισα διάφορα τέρατα, γιατί ασχολούμαι με το επιχειρήν, οπότε μπροστά μου συνάντησα διάφορα πράγματα, δυσκολίες, τα οποία ήταν αποτελέσματα πολιτικών και εν τέλει μέτρων που πάρθηκαν από τις πολιτικές αυτές. Νομίζω την τελευταία 15 ετία η Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ ζόρικα, και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και οι επιχειρηματίες, όλοι μας ζούμε υπό το καθεστώς μιας λιτότητας η οποία μας έχει επιβληθεί σαν τιμωρία, θα την έλεγα εγώ, από τους εταίρους μας, από την Τρόικα εξωτερικού,
γιατί υπάρχει και τρόικα εσωτερικού, πάντα το λέω αυτό. Γιατί χωρίς την τρόικα εσωτερικού δεν γίνεται να περάσει κάποια πράγματα. Αν δεν υπάρχει δηλαδή συνεργάτη σου εντός των τυχών, ας το πούμε έτσι, δεν μπορείς να περάσει μέτρα που είναι ενάντια στο κοινωνικό σύνολο. Ο κ. Βαρουφάκης την υπηρέτησε αυτή την τρόικα, πιστεύετε, κ. Βυσούλη? Όταν ήταν λέω, ο πρόεδρος, όχι, ο γραμματέας είναι εδώ τώρα. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν την υπηρέτησε την τρόικα, πιστεύετε? Προφανώς και όχι. Τι εσωτερικού ή εξωτερικού, κάποια τρόικα τέλος πάντων, μιας και ήταν υπουργός οικονομικών. Προφανώς και όχι, και γι' αυτό το λόγο αποχώρησε και ο διότι δεν θέλησε να υπογράψει ή να συμφωνήσει με όλα αυτά που του λέγανε. Του λέγανε πάρτο, υπογράψε το και εμείς είμαστε εδώ στη Βουλή, αν θυμάστε. Mm-hmm. Στο τελευταίο Eurogroup του είπανε take it or leave it. Mm-hmm. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά που του προτείνανε, δεν υπέγραψε κανένα μνημόνιο, δεν συμφώνησε σε τίποτα από αυτά τα μέτρα. Έκανε συζητήσεις και επισυζητήσεις φυσικά. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό οικονομικό τον κύριο Βαρουφάκη, ως Βαρουφάκης, έτσι, όχι ως Μέρα 25, είχε βγει με ένα πρόγραμμα, είχε εκλεγεί με ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ακριβώς αυτό, ότι πάμε να επαναδιαπραγματευτούμε, πάμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, και αυτό κάνανε. Δεν έκανε κάτι μόνο στον Βαρουφάκη, ή κάτι μόνο στο Τσίπρα, ή κάτι μόνο στο Τσακαλώ. Βγήκανε με ένα συγκεκριμένο εκλογικό πρόγραμμα. Οπότε βάσει αυτού του προγράμματος λειτουργούσαν τότε. Εγώ δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανήκα στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά αυτό που κάνουμε την κουβέντα του 2015, θεωρώ ότι είχε πράξει πολύ σωστά, και φυσικά και δεν υπέγραψε κανένα μνημόνιο, και φυσικά και επειδή δεν πήγαινε με τα προστάγματα της Τρόικας, δεν τον ήθελα. Αν θυμάστε, ή αν το ξέρετε, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Ναι, το λέμε για την ιστορία, κύριε Φρυσούλη. Στο τέλος, στο τέλος λέγανε ότι δεν θέλουν, δεν αφήκε αυτό το γύρο που με τον Βαρουφάκη, που θέλετε μας κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό ήταν στο τέλος, που είδαν ότι δεν συμφωνούν και δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Και στο τέλος, αφού αποφάσισαν η κυβέρνηση τότε του Τσίπρα μαζί με τον Βαρουφάκη και όλους τους υπόλοιπους να προβούν στην υπέρτατη δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος, στην οποία και συμφώνησα τότε να το κάνουν, να αποφασίσει ο λαός. Γιατί είχαν βγει τότε με άλλο πρόγραμμα. Οπότε όταν πήγε να αλλάξει αυτό. Βέβαια, το δημοψήφισμα μας οδηγούσε σε μια περίπτωση και σε μια διαδικασία που πιθανόν ήταν ένα σενάριο, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, να είμαστε έξω από την Ευρώπη. Μας είπατε όμως ότι και εσείς προσωπικά, αλλά και γενικότερα το ΜΕΡΑ25, συντάσσεστε με την Ευρώπη. Θα σας πω. Φυσικά, εννοείται. Θα σας πω. Όταν πας να κάνεις μια διαπραγμάτευση. Αλλά όχι αυτή την Ευρώπη. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για τη ρήξη. Και τι εννοώ? Ας πούμε ότι εγώ πουλάω το αυτοκίνητό μου 10.000 ευρώ. Και αυτή η Ένωση πει εγώ σου δίνω 2.000 ευρώ για να το πάρω. Προφανώς θα επέλθει ρήξη στη συμφωνία. Δεν μπορώ να συμφωνήσω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για τη ρήξη. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος για τη ρήξη, τι διαπραγμάτευση θα πας να κάνεις? Τότε λοιπόν υπήρχαν όλοι οι μηχανισμοί αυτοί, ήταν προετοιμασμένοι και για αυτό που λέτε ίσως. Αν και κατά τη γνώμη μου και την άποψή μου, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγει καμία χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, ο Σόιμπλε νομίζω μας έδινε ένα ποσό για να το αδειάσουμε την γωνιά. Υπήρχε αυτή η συζήτηση, η παραφιλολογία τότε, απλά. Εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτό για την ιστορία. Φεύγοντας από την ιστορία και πάμε εδώ τώρα, σήμερα. Τι προτείνετε? Υπάρχει έτσι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τέλος πάντων είχε να διαχειριστεί δύσκολα ζητήματα, έτσι, όπως η πανδημία, δύο χρόνια η οικονομία μας δεν κινήθηκε όπως έπρεπε, και παγκόσμια εννοείται. Έχουμε έναν πόλεμο στη γειτονιά μας, το δεύτερο βεβαίως, στον οποίο δώσαμε τάξη και συνεχίζουμε να δίνουμε εκεί διάφορα. Με άλλες περιπτώσεις δεν ξέρω αν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, θα φανεί κάποια στιγμή. Τι λέτε εσείς, ας πούμε, για την ακρίβεια, έτσι, δύο κουβέντες? Τα τρόφιμα στο Θεό, τα καύσιμα επίσης. Για πάμε. Τι λέτε εσείς στο πρόγραμμά σας να γίνει? Να.
Καταρχάς, εμείς εδώ και ένα χρόνο μετά το συνέδριό μας, αλλά και πριν από το συνέδριό μας, το διαβουλευτικό συνέδριό μας, έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας, τα αυτιά μας και τα μάτια μας, για συζητήσεις, για συγκλήσεις, με οποιοδήποτε θέλει να αυτοπροσδιορίζεται προοδευτικός, βάσει ενός προγράμματος που έχουμε τεχνοκρατικά άρτιο, που έχουμε εξαγγείλει 7 συν 1 τομές. Σε αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, ξαναλέω, με τον οποιοδήποτε. Είτε να πάμε εμείς να συζητήσουμε μαζί του, είτε να έρθουν αυτοί να συζητήσουν, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα εμείς. Αυτό πάντως, πριν σας πω για τα βασικά που προτείνουμε εμείς στο πρόγραμμά μας, τις 7 σημεία τομές, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά που αναφέρατε, στην ακρίβεια και σε όλα αυτά. Την τελευταία διετία, η αλήθεια είναι ότι ζούμε ένα ράλι ακρίβειας στα πάντα. Το οποίο αντίστοιχο ράλι δεν το ζούμε και στα έσοδα. Να το πούμε. Δηλαδή δεν το ζούμε ούτε στους μισθούς, ούτε σε ανάπτυξη οικονομική το ζούμε αυτό, ούτε τίποτα. Απλά το ζούμε μόνο στα βασικά αγαθά, στα καύσιμα και σε όλα αυτά που αναφέρατε. Και να πω εδώ κάτι, ότι ανέφερε πριν ο κύριος Ανδρεαδάκης από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο πληθωρισμός είναι 4% στα τρόφιμα. Και επειδή είναι οικονομολόγος, από ό,τι άκουσα, θα πρέπει λίγο να το δει αυτό. Χρηματοπιστωτικό και λογιστικά. Είναι... Χρηματοπιστωτικό, ωραία. Ναι. Γνωρίζει από νούμερα, ναι. Σίγουρα γνωρίζει από νούμερα αριθμούς. Το 4% που αναφέρει ο κύριος, ο πληθωρισμός βάσει εισοδήματος, δεν πληρώνει τον ίδιο πληθωρισμό ένας πλούσιος με έναν φτωχό. Το 4% ή το 5% ενός πλουσίου με μεγάλα εισοδήματα στον πληθωρισμό είναι 25 με 30% σε έναν ο οποίος είναι χαμηλότερο εισοδήματος. Θα πω, ας πούμε, ενδεικτικά τι να πω τώρα. Για τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, ότι για το καλάνι του νοικοκυριού, το οποίο πανηγυρίζουμε, άκουσον, πανηγυρίζουμε για τα Power Pass, Market Pass, σε λίγο θα έχουμε και το Air Pass, από τον αέρα που αναπνέουμε, ίσως δεν ξέρω. Τα οποία βέβαια, να πω ότι όλα αυτά λέγανε ότι θα έρθει η Σοβιετία παλιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, mm-hmm. Τώρα ζούμε με κουπόνια και τώρα ζούμε με κουπόνια και το πανηγυρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό. Οι τιμές λοιπόν έχουν φτάσει στο Θεό. Ξέρουμε ότι στις 15 του μήνα δεν φτάνει το εισόδημα ενός συνταξιούχου να καλύψει τις ανάγκες του στο σούπερ μάρκετ ή να βάλει πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα ή να βάλει πετρέλαιο κίνηση στο αυτοκίνητό του ή οτιδήποτε. Τα ζούμε δίπλα μας. Οπότε δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι ζούμε εποχές παχαίων αγελάδων. Το καλάθι του νοικοκυριού ή το Power Pass ή όλα αυτά τα επιδοματικά που έχει κάνει η κυβέρνηση, σε ποια τις επικαταλήγουν? Στη τσέπη του καταναλωτή ή στη τσέπη των ολιγαρχών, της ενέργειας ή των σούπερ μακετάδων ή όλων αυτών? Δηλαδή, βλέπουμε ότι... Θέτει και το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού από τη μεριά του κράτους στις μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο τέθηκε από την αρχή σαν πρόβλημα και νομίζω ότι εκφράστηκε με διάφορους τρόπους από διάφορους φορείς. Ναι. Μα δεν είναι δυνατό να πανηγυρίζουμε για το Power Pass όταν αυτό που επιδοτεί, ας πούμε, το κράτος, καταρχάς το κράτος το επιδοτεί από πού το επιδοτεί? Από την τσέπη τη δικιά μας. Έτσι δεν επιδοτεί από την τσέπη του κάποιου άλλου. Από τη φορολογία, από όλα αυτά. Από τα εισοδήματα που έχει το κράτος. Άρα λοιπόν βγάζουμε από τη μία τσέπη και το βάζουμε στη τσέπη των ολιγαρχών. Της ΔΕΗ, του Ήρωνα, του. Δεν θέλω να πω τώρα να αναφέρω συγκεκριμένες εταιρείες ή ονόματα. Οπότε. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Αυτό είναι, χτυπάμε την πλάτη τελικά στους φίλους μας και στους χορηγούς μας και στους ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε. Τώρα, εδώ στα τοπικά, μιλάμε για την τοπική μας κοινωνία. Πριν πάμε τοπικά, να πω δύο πραγματάκια, γιατί με ρωτήσετε για το τι προτείνει το Μέρα 25. Ναι, για παράδειγμα, εμείς θέλουμε άμεση κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.
με το χρηματιστήριο ενέργειας μπροστά μας ή ζώντας με αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αλλαγή. Σου απαντάνε όμως, είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι της Τρόικας και είναι του Μνημονίου επιταγή. Συμμετέχουν σε όλες τις χώρες αυτό το χρηματιστήριο. Ναι. Με διαφορετικά ποσοστά, αλλά συμμετέχουν σε αυτό το χρηματιστήριο όλες οι χώρες της Ευρώπης. Εμείς είμαστε πρώτοι πάντως στη λίστα. Δηλαδή έχουμε την πιο ακριβή χοντρική στο ρεύμα. Λοιπόν, ναι, άρα δεν είναι όλα... μνημονιακό αυτό είναι διαχειριστικό το πρόβλημα. Διαχειριστικό. Οπότε γι' αυτό εμείς προτείνουμε, γι' αυτό λέμε στην προεκλογική μας καμπάνια ρήξη. Τι εννοούμε ρήξη? Ρήξη με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να πας μπροστά ή να κάνεις κάποια μεγάλη αλλαγή με το χρηματιστήριο ενέργειας στα χαρτιά σου. Θέλουμε επανεθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ με απορρόφηση του ΔΕΔΙΕ. Αυτά τα πράγματα θέλουμε, ας πούμε, στο ΦΠΑ, μείωση του ΦΠΑ. Ρεαλιστική μείωση του ΦΠΑ που να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Για εμάς εδώ που μας αφορά άμεσα στην Κρήτη, ας πούμε, για τα λοιπάσματα, θα πρέπει να πάει στο μηδενικό. Συντελεστεί ο ΦΠΑ. Μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, τους οποίους έκανε αθέμαξη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19 και συνεχίζεται τώρα και το Μητσοτάκη. Οι μικρομεσαίοι αφανίστηκαν το 19. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα με τη φορολογία στο 100% προπληρωμή φόρου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι. Γι' αυτό το τρομερό μαξιλάρι των 37 δισεκατομμύριων, το οποίο επικαλείται συχνά ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι έχουμε ακούσει. Μη αναπτυξιακά. Ναι, αλλά... αυτό το μαξιλάρι μπορεί να προέκυψε μάλλον όμως από το αίμα μας, έτσι. Δηλαδή, αφανίστηκε η μεσαία τάξη. Πάμε τώρα, προτείνουμε την άμεση κατάρρευση του Ηρακλή και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Προσφάτως, με επίσκεψη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 και επικεφαλής της Συμμαχίας Ρήξης του κ. Βαρουφάκη, βρεθήκαμε στο Αρκαλοχώρι. Εκεί πέρα, παιδιά, γίνονται έσχοι. Δηλαδή, μια περιοχή η οποία κατά ένα 70-80% έχει καταρρεύσει το σεισμό. Ανθρώποι ζουν ακόμα θετικά σε κοντέινερ, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Και τώρα έρχονται τα φαντ, τα οποία φαντ έχουν έρθει με τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουν τα σπίτια των... Σταμάτησε νομίζω αυτό το κεφσούλι, νομίζω, έτσι. Όχι, δεν έχει σταματήσει ακόμα. Εγώ σας μιλάω για την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι υπάρχει θέμα και μάλιστα είναι και ιρλανδικό το φαν το συγκεκριμένο, το οποίο διεκδικεί τα σπίτια ανθρώπων που ζουν σε κοντέινερ και έχουν πέσει τα σπίτια. Το σπίτι φυσικά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανένα δάνειο αυτή τη στιγμή, διότι ο άνθρωπος. Είναι λογικό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα καλύπτει το δάνειο αυτό, είναι προφανώς. Ναι. Δεν θέλω να σας κουράσω. Πείτε μου αυτό που θέλετε, γιατί είναι. Όχι, θέλω να πάμε λίγο. Ναι, θα συμμετέχετε και σε πάνελ, νομίζω, κύριε Φυσούλη. Δεν έχετε αντίληψη. Λέω, το επόμενο θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι πάνελ εδώ με διάφορους εκπροσώπους. Θα δούμε. Έτσι είναι ωραίο πάνελ. Θα έχετε αντίληψη να έρθετε. Ωραία. Όχι, φυσικά. Και μάλιστα έχω διαπιστώσει ότι τουλάχιστον στο νομό μας υπάρχει έτσι ένα επίπεδο. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να το ανεβάσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί και οι δημοσιογράφοι νομίζω ότι έχουν. Όλοι συμβάλλουμε σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Τώρα, για τον νομό Λασιθίου, κύριε Φυσούλη, που τον ζείτε τώρα, φαντάζομαι, και αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο. Εμείς βάλαμε και στον κύριο Ανδρεαδάκη το ζήτημα δρόμων, που λέω 30 χρόνια τώρα δημοσιογραφώ, κάθε φορά σε εκλογές μένει ο ΒΟΑΚ, έτσι, καλά, για τον ΟΑΚ δεν το συζητώ. Έχει κουράσει, έχει γίνει ανέκδοτο. Έχει γίνει ανέκδοτο, ακριβώς. Είναι κάτι σαν το μέτρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, και έχουμε και το άλλο θέμα, βασικά αν το αβάλεις και τα ιεραρχήσεις, είναι το θέμα της υγείας. Σε αυτά τα δύο, ας πούμε, έτσι δύο κουβεντούλες πριν σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι έχει πάψει να υπάρχει λόγω της απογοήτευσης, λόγω της κούρασης, της κρίσης, γιατί κουβαλάμε όλοι μας μια κρίση στην πλάτη μας τα τελευταία 15 χρόνια. Τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική πρέπει να εκφράζουν ένα όραμα. Προτάσεις, θέσεις και ιδέες. Και όχι κοκορομαχίες, όπως σωστά είπε ο κ. Αυριαδάκης, δεν υπάρχει νόημα. Αυτό έχει κουράσει τον κόσμο και έχει μια αποστροφή πλέον από την πολιτική. Η λέξη όραμα είναι αυτή που χρειαζόμαστε και στο νομό μας. Πολύ σωστά το θέσατε ότι το πρωταρχικό είναι το θέμα της υγείας.
Να πω εδώ και προηγουμένως το άκουσα από τον κύριο Ανδριαδάκη ότι να το πω, να το υπενθυμίσω μάλλον ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, το πρώτο πράγμα που είπε για να μειώσει νοσοκομεία και κέντρα υγείας και μονάδες τέλος πάντων του ΕΣΥ, μίλησε, το πρώτο που είπε ήταν το Λασίθι. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε πάνω στη λίστα και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το επίπεδο υγείας, το επίπεδο περίθαλψης στα νοσοκομεία μας δεν είναι υψηλό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από προσωπικό, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στα τρία νοσοκομεία. Με χαρά και μεγάλη ικανοποίηση είδαμε ότι ο κόσμος της Ιεράς Πέτρας ενωμένος δεν έλειψε κανένας από εκεί. Ήταν μάχημος στον αγώνα για να μείνει το νοσοκομείο πως πρέπει να μείνει στην Ιερά Πέτρα, σε μια μεγάλη περιοχή, με πολύ πληθυσμό και το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Δεν νοείται η Ιερά Πέτρα να μην έχει νοσοκομείο, αλλά δεν νοείται και η Σιτία να μην έχει νοσοκομείο. Mm. Και δεν νοείται και ο Άγιος ως πρωτεύουσα του νομού να μην έχει ένα σωστό. Κοιτάξτε, δείτε, έχω κάνει πολλές συζητήσεις και με φίλους. Μου λένε, φίλοι μου από την Αθήνα, α πούμε, φίλοι μου λέει εμένα. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, στην κουβέντα τη Σιτία. Εγώ λέει μένω στην Καλυθέα. Είμαστε ένα Δήμο 200.000 κόσμο και έχουμε ένα νοσοκομείο. Δεν του λέω, αλλά για να πα στο νοσοκομείο, φίλε μου, θες 5 λεπτά, 10, 1 τέταρτο. Δεν νομίζω παραπάνω. Και πα στο νοσοκομείο που τα πάρει όλα. Εμεί εδώ πέρα στο Λασίτη είμαστε τρεις πόλεις και θα έπρεπε η πολιτεία να το δει διαφορετικά. Είμαστε μια διάσουσα περίπτωση. Η Σιτία, για παράδειγμα, πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νομού Λασιτίου, εξυπηρετεί την Κάσο και την Κάρπαθο. Δεν νοείται να μην έχει νοσοκομείο. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από την Κάσο να φτάσει στο Παγνί για να περιθαλτεί. Για να έχει περιθαλτεί. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε από τη Ζάκρο της Θητείας, ούτε από τη Ζήρο. Τέλει ριζοσπαστικές λύσεις. Τι λέτε εσείς λοιπόν, τι προτείνετε εσείς γι' αυτό? Μην προτείνουμε στελέχωση των νοσοκομείων και αναβάθμιση των νοσοκομείων και των δομών υγείας στον νομό και των τριών νοσοκομείων. Και νομίζω ότι είναι πολύ εφικτό αυτό. Δεν ζητάμε να γίνουμε ονάσιο αύριο το πρωί, προφανώς. Αλλά ζητάμε να μπορούμε να λειτουργεί το νοσοκομείο έτσι όπως πρέπει. Η κάθε δομή στην κάθε πόλη όπως πρέπει. Για να υπάρχουν τα νοσοκομεία αυτά δεν υπάρχουν τυχαία. Εξυπηρετούν κόσμο, είναι και γεωγραφικό αν θέλετε το θέμα, το πρόβλημα εδώ πέρα. Και όσον αφορά τη στελέχωση, σε αυτό το οποίο αναφέρεστε, πώς μπορεί να γίνει η στελέχωση όταν οι διαγωνισμοί οι οποίοι γίνονται τελικά προκύπτουν να είναι άγωνοι, γιατί απλά δεν εκδηλώνεται το ενδιαφέρον, τα κίνητρα που θα έπρεπε να έχουν αυτοί οι γιατροί για να έρθουν. Σωστά. Εκεί λοιπόν πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά ως νομός. Τα κίνητρα που προσφέρουμε για να έρθουν πίσω, οι νέοι μας και όχι μόνο στον νομό, αυτό πρέπει να γίνει πανελλαδικά. Το brain drain που συνέβη στην Ελλάδα, το οποίο είχε αντίκτυπο σε όλους τους νομούς και σε όλες τις πόλεις, όλοι ξέρουμε κάποιον φίλο μας, είτε επιστήμονα είτε λιγότερο επιστήμονα, να το πω έτσι, ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό γιατί είχε καλύτερα κίνητρα για τη δουλειά του, για την εξέλιξή του και όλα αυτά. Αυτό πρέπει να το δούμε για να τους φέρουμε πίσω και αυτούς, αλλά και όχι μόνο αυτούς, και αυτούς που υπάρχουν ήδη να θέλουν να έρθουν εδώ. Τα κίνητρα μπορεί να είναι μισθολογικά, μπορεί να είναι εξελικτικά, μπορεί να είναι χίλια δύο. Αλλά όταν ζητάς σε έναν γιατρό να πάει σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει, ας πούμε, τα κατάλληλα όργανα, δεν έχει την κατάλληλη δομή, ας το πούμε, γιατί να πάει σε αυτό το νοσοκομείο? Ξέρετε, πολλοί γιατροί είναι και καριερίστες, προσέχουν τη δουλειά τους, δεν διακινδυνεύουν να πάνε κάπου το οποίο σε ένα νοσοκομείο, σε μια δομή του ΕΣΥ, το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Είναι σαν να λες έναν ηλεκτρολόγο, πήγαινε να μου φτιάξει την πρίζα, αλλά δεν παίρνει το καταβίδι να βιδώσει την πρίζα, ούτε τίποτα. Πώς θα πάει να βιδώσει την πρίζα? Mm-hmm. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την υγεία και με τους γιατρούς. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται λοιπόν ισχυρά κίνητρα. Προφανώς. Έτσι και, για να μπορούν να έρθουν παιδιά. Και ξαναλέω ότι μπορούμε στο νομό μας να το κάνουμε αυτό. Είμαστε, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Ανδριαδάκης, ένας πανέμορφος νομός. Έχουμε τρεις και τέσσερις, μπορώ να πω, πολύ όμορφες πόλεις. Μπορεί κάποιος να ζήσει εδώ, να κάνει την οικογένειά του. Είμαστε φιλήθικοι σαν νομός. Παρέχουμε τα πάντα. Μπορούμε λοιπόν,
και να δούμε και το άλλο κομμάτι, το μισθολογικό και το και τις επάνδρες στο νοσοκομείο κτλ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ναι, κάτι ναι, τελευταίο να... και να κλείσουμε, έτσι κι αλλιώς θα σας ξανά έχουμε σε πάνελ εδώ, κύριε Φρυσούλη, το είπαμε. Έτσι. Ναι. Είπαμε τα νοσοκομεία, το ιεραρχούμε πρώτα, η υγεία είναι η πρώτη εδώ στις προεκλογικές μας συζητήσεις. Θα τις αναλύσουμε περισσότερο, πώς το εννοεί ο καθένας αυτό και τι προτείνεται να γίνει. Έτσι, δύο πράγματα πιο... και μόνο να αναφέρω ακόμα για τα τοπικά, ότι για μένα και για το ΜΕΡΑ25 όσον αφορά το νομό νοσηλείου, είναι η διαστήριξη των αστικών περιοχών πολύ σημαντικό και επειδή συνεχώς μιλάμε για το ΒΟΚ και εγώ από μικρός έχω κουραστεί, πραγματικά όπως και εσείς, δεν συζητάμε καθόλου για τον ΝΟΑΚ. Δηλαδή, εντάξει, δεν τολμούμε να το βάλουμε το ΝΟΑΚ. Πιστέψτε με, μπορεί να είναι και πιο εύκολα υλοποιήσιμος και πιο άμεσα υλοποιήσιμος ο ΝΟΑΚ, γιατί κακώς τον έχουμε αφήσει πίσω. Γιατί με τον ΝΟΑΚ γίνεται η διαστήμιση και των τριών πόλεων. Ενώ με το ΒΟΑΚ η ΕΡΑΠ τρεμένει απ' έξω. Θα μου πείτε είναι κοντά στο ΒΟΑΚ. Okay. Αλλά όμως με ένα δρόμο σύγχρονο, ο οποίος συνδέει Άγιο Νικόλαο, Ιεράτρα και Σιτία, νομίζω ότι θα ήταν και μάλιστα με προχωρημένες μελέτες όσον αφορά το κομμάτι Σιτία ή Ιεράτρα, εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίες βέβαια πρέπει να ξαναγίνουν να επικαιροποιηθούν. Ναι, προφανώς. Και δεν κατάλαβα και ποτέ το λόγο, γιατί έτυχε να τις είχα δει, δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο που δεν προχώρησαν τότε. Μιλάμε για πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο που δεν προχώρησε αυτό εδώ. Επίσης, κάτι άλλο να πω ότι επειδή είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο θέμα το περιβαλλοντολογικό, δύο πολύ βασικά θέματα που θέτει το ΜΕΡΑ και στο νομό είναι η ανεξέλεκτη ανάπτυξη στο ΒΑΠΕ, η προστασία του περιβάλλοντος από τις ΒΑΠΕ. Νομίζω ότι ως νομός και ως Σιτία συγκεκριμένα, αλλά και ως νομός, έχουμε προσφέρει αρκετά υπέρ, παραπάνω βασικά από αυτό που μας αναλογεί, στο ενεργειακό κομμάτι του νησιού. Δεν θέλουμε άλλες ανεμογεννήτριες και ιδιαίτερα τώρα που θέλουν να κάνουν τη διασύνδεση με το Αμάρι με ένα νέο έργο που είναι στα Σκαριά με ανεμογεννήτριες τέρατα. Δεν το θέλουμε επουδενή αυτό. Άρα νομίζω ότι είμαστε αρκετά εκεί με τα... Δεν θέλουμε με τις ΒΑΠΕ. Δεν θέλουμε φυσικά εξορίξεις νότια της Κρήτης. Η μία μάλιστα είναι εδώ νότια του Λασιτίου που έχουν βρει κοιτάσματα. Δεν θέλουμε καμία εξορίξη πουθενά βασικά. Θέλουμε να μείνουν στα έγκατα της γης τα ορυκτά. Όπως λέει και ένα σλόγγαν δικό σας, έτσι. Ναι, θέλουμε να μείνουν εκεί. Ναι, διότι ούτε τα έσοδα... Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν θέλω να την κάνουμε τώρα γιατί είπα να πω διότι γραμματικά. Αλλά αυτό που προτείνουμε εμείς εντάχει να πω ότι καταρχάς αν γίνει αυτό θα έχουμε καταστροφή και της αλληλείας και του θεσμού. Και του περιβάλλοντος, το βασικότερο. Και του υποθαλάσσιου και τα λοιπά. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά εσείς ταυτόχρονα μέσα στο πρώτο... Υπεράκτες ανεμογεννήτριες και ηλιακά πάνε στις στέγες. Αυτή είναι η πρότασή μας, τη λέω έτσι εντάχει. Όχι ΒΑΠΕ, ΑΠΕ. Είναι... Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Σωστά. Και όχι ανεξάρτητα, ανεξέλεγκτα σε όλα τα βουνά, ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και νατούρα περιοχές. Μάλιστα. Και ειδικά εδώ στη Σιτία έχουμε πολύ. Ναι, έχετε μια παράδοση. Να δούμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται ο νομός μας. Με βάση αυτά τα πράγματα που σας αναφέρω, έχουμε προτάσεις και ιδέες στο πρόγραμμά μας ως ΜΕΡΑ25 πάνω σε όλα αυτά. Ωραία. Έχω σημειώσει πολλά, αλλά δεν πειράζει. Ο χρόνος μας είναι μικρός, γιατί άκουσα και πολλά πράγματα από τον κύριο Ανδρεάδο. Με ακολουθεί ο Μάριος ο Διονέλης, οπότε μην του φάμε το χρόνο, καταλάβατε. Όχι, του Μάριου, όχι, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς μέχρι την Παρασκευή θα τον έχουμε εδώ σε εκπομπή. Θα του φάμε την ώρα του Μάριου μετά εμείς εδώ. Να δώσουμε την ώρα του Μάριου, λοιπόν. Λοιπόν, ωραία, θα μιλήσουμε κύριε Φρυσούλη ξανά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς χαρήκαμε. Νέα παιδιά στο προσκήνιο, έτσι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά. Αυτά και με τον κύριο Φρυσούλη, μέρα 25. Μια πρώτη επαφή, γιατί πραγματικά στην προκειμένη έχει περίπτωση είναι πολλά τα θέματα και πώς υποστηρίζεις όλα αυτά, το να κρατικοποιήσεις τράπεζες, το να υπάρξουν εγγύη στο ελληνικού κράτους για τα κόκκινα δάνεια, έτσι ώστε να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Με ποια οικονομική δυνατότητα μπορεί να το κάνει η Ελλάδα και να το παρουσιάζουν οι τράπεζες σαν περιουσιακό του στοιχείο. Είναι πολλές οι ερωτήσεις, γιατί εδώ η αναδιανομή πλούτου και στην Κρήτη, μέσω
το φαν υπάρχει και είναι μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται, οπότε θα χρειαστεί να το κουβεντιάσουμε. Χρειάζεται θεματικές για να μπορείς να εμβαθύνεις πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Εδώ παρέα μαζί με τη Μαρία Τζαγκαράκη και τον Βαγγέλη τον Βενέτη. Και πραγματικά, παιδιά, υπομονή, όλοι θα ακουστούν και θα ακούσετε τους πάντες για να μπορείτε, αυτή είναι η γνώμη μας, να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος και το κάθε κόμμα. Με ηρεμία, με τις συμφωνίες και τις διαφωνίες, αλλά όχι με σκανδαλολογία, παιδιά. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Λοιπόν, εννοείται. Να είστε καλά.